Ξεκίνησε από τη Σιτία, κατέκτησε τους αιθέρες μέσω της αεροπορικής εταιρείας Emirates και από εκεί βρέθηκε στο πλήρωμα της βασιλικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας. Το κριτικό αίμα ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο και αποδεικνύει ότι τα ελληνικά μυαλά είναι τελικά πολύ δυνατά. Η Κυριακή Κατσογρεσάκη από τη Σιτία, μέλος του πληρώματος της βασιλικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας, είναι μαζί μας εδώ στο πλατό του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων. Κυρία Κατσογρεσάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Γνωρίζω ότι είστε στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές. Έχετε αρκετές υποχρεώσεις στο εξωτερικό, όμως θέλω να πω το εξής. Είστε ένα πρόσωπο που παρουσιάστηκε πριν από περίπου 4 μήνες στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα με την Νικολέτα Σφακιανάκη. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνατε το viral πρόσωπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάρα πολλά μέσα από την Αθήνα αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας ζητούσαν μία συνέντευξη και βεβαίως λίγο αργότερα ήρθαν και επαγγελματικές προτάσεις. Θέλω λοιπόν να μου περιγράψετε το τι ακριβώς συνέβη αμέσως μετά την παρουσία σας εδώ στην Κρήτη TV, στο κανάλι της Κρήτης. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε και εσείς, έγινε μεγάλη απήχηση με το θέμα μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Έπαιξε σε πολλά κανάλια σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές εφημερίδες και ξεκίνησε από το δημοσιογραφικό όμιλο της Κρήτη TV. Δεν είναι τυχαίο, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κανάλι στην περιφέρεια. Και βλέπουμε, κυρία Κατσογρεσάκη, και πλάνα από την παρουσία σας πριν από μερικούς μήνες στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα με την Νικολέτα Σφαγιανάκη, μαζί σας και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και αμέσως μετά λοιπόν την προβολή, γιατί εσείς ήδη έχετε μια επιτυχημένη καριέρα, δεν είναι και λίγο να είστε μέλος του πληρώματος της βασιλικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας, είναι μια από τις πλουσιότερες οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεχτήκατε προτάσεις εδώ στην Ελλάδα, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Δέχτηκα πάρα πολλές προτάσεις. Ήταν πολλά τα άτομα που με προσέγγισαν με σκοπό να μου προτείνουν κάποια δουλειά στην τηλεόραση. Και δεν το κρύβω ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ίσως μελλοντικά θα μπορούσα να κάνω κάτι στην τηλεόραση. Άρα θα μπορούσατε να απαρνηθείτε τους εθέρες για μία θέση μπροστά από την κάμερα? Θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι συνδυαστικά, καθώς η δουλειά μου δίνει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Το πρόγραμμά μου είναι να δουλεύω ένα μήνα συνεχόμενο και ένα μήνα παίρνω τα ρεπό μου. Mm-hmm. Στην ουσία δουλεύω 6 μήνες, οπότε έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και καθώς είμαι πολυπράγμων, θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι συνδυαστικά. Τώρα, όση ώρα εσείς θα μιλάτε, θα βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από την καθημερινότητά σας και θέλω να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές, κυρία Κατσογρεσάκη, πώς ξεκίνησε αυτό το όνειρο από την Σιτία στην Αθήνα, από την Αθήνα στο Ντουμπάι και από εκεί στα βασιλικά αεροσκάφη της γαλαζοαίματης οικογένειας Σαουδικής Αραβίας. Ωραία, λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λίγο μετά που πήρα το πτυχίο της φιλοσοφικής στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, βρήκα την πρώτη μου δουλειά στο Ηράκλειο της Κρήτης σαν αεροσυνοδός. Mm-hmm. Στη συνέχεια έβαλα στόχο την Emirates. Όπως καλά γνωρίζουμε, η Emirates είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες αεροπορικές στον κόσμο. Είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, ναι, της Ιφιλίου. Ακριβώς. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Δούλεψα για την Emirates 2 χρόνια και μετά έβαλα στόχο να μπω στα ιδιωτικά αεροσκάφη. Μου έγινε λοιπόν πρόταση από την Σαουδική Αραβία, από τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Πέρασα από μία δοκιμαστική πτήση, εγώ και μία άλλη κοπέλα, και τελικά τα κατάφερα εγώ. Πώς είναι η ζωή, κυρία Κατσογρεσάκη, ενός κοριτσιού από την Κρήτη, με αυτές τις υποχρεώσεις, σε μια οικογένεια που φαντάζομαι ταξιδεύει χωρίς πρόγραμμα, να πάσα ώρα και στιγμή. Άρα, από την αρχή αποδεχτήκατε ότι δεν θα έχω μία βάση, θα ταξιδεύω παντού γιατί αυτή είναι η δουλειά μου? Καταρχήν να σας πω πως δεν το βιώνω σαν δουλειά. Το βιώνω σαν μια ευχάριστη εμπειρία. Θεωρώ ότι κάνω διακοπές ένα μήνα. Φυσικά και δεν γνωρίζω τον προορισμό εκ των προτέρων, καθώς είμαστε stand-by. Μια πτήση μπορεί να προκύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και είμαστε δηλαδή για ένα συνεχόμενο μήνα με 2 βαλίτσες και απλά ακολουθούμε την οικογένεια. Μπορεί, ας πούμε, μια εβδομάδα να είμαστε σε Σεϊχέλες, μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ή μπορεί και 2 εβδομάδες να είμαστε στην Ιταλία να καθόμαστε. Και η οικογένειά σας, κυρία Κατσογρεσάκη, πώς το έχει λάβει όλο αυτό? Γιατί τους τελευταίους 6 μήνες έχετε γίνει πλέον ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θα επιστρέψω σε αυτό. Όμως η βάση σας είναι η Κρήτη
Και υπάρχει μια οικογένεια που ναι μεν νιώθει υπερηφάνεια, νιώθει όμως και ανησυχία. Θα έλεγα ότι επειδή με εμπιστεύονται πάρα πολύ, δεν νιώθουν ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι επειδή έχω καταφέρει να φτάσω εκεί που θέλω και με υποστηρίζουν αρκετά. Τώρα, έχω πληροφορίες ότι μετά την προβολή σας από την Crete TV και βεβαίως με την εικόνα σας να ξεδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί φορείς στην Ελλάδα που σας έχουν ζητήσει να τους φέρετε σε επαφή με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας. Ναι, ακριβώς. Είναι πολλοί που γνωρίζουν τη δύναμη που κατέχει η βασιλική οικογένεια και είναι πολλά τα άτομα που με προσέγγισαν για να τους βοηθήσω, είτε για την πώληση κάποιου πολύ ακριβού οικοπαίδου, είτε γιατί θέλουν και αυτοί να μπουν, να ενταχθούν, να δουλέψουν εκεί πέρα. Οπότε, ναι, είχα δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός κοριτσιού που ουσιαστικά είναι εμέσως πριν σαφώς μέλος μιας βασιλικής οικογένειας, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες αυτού του στάτους και αυτού του κύρους, τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους και κυρίως ταξιδεύουν, τους θεωρούν πολύ δικούς τους ανθρώπους. Άρα αυτό σημαίνει ότι η κυρία Κατσοκρεσάκη θα μπορούσε να βοηθηθεί και με μια πόρτα που θα άνοιγε πιο εύκολα με τη βοήθεια ενός μέλους της οικογένειας. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ πολύ ευλογημένη και χαρούμενη που έχω καταφέρει να ενταχθώ σε αυτή την οικογένεια. Καταρχήν, πρόκειται για μια οικογένεια πολύ ευγενική. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που μας φέρονται πολύ όμορφοι, μας φέρονται σαν δικά τους μέλη. Mm-hmm. Και αυτό με κάνει ξεχωριστή. Και το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται τόσο πολύ και όταν πηγαίνουμε στη Σαουδική Αραβία, μας παίρνουν μαζί τους στο παλάτι και μένουμε εκεί μαζί τους. Υπάρχει ξεχωριστό παράρτημα στο παλάτι που είναι μόνο για εμάς. Η ζωή μιας γαλαζοαίματης οικογένειας πόσο διαφορετική είναι από την οικογένεια του μέσου Έλληνα? Είναι πολύ διαφορετική, θα έλεγα. Ναι. Για το γεγονός ότι όλο το μήνα που τους ακολουθούμε μένουμε σε πολύ εκλειδάτα ξενοδοχεία και πολλές φορές μοιραζόμαστε τα ίδια φαγητά. Είναι αρκετά ανοιχτοχέριδες. Οι μισθοί δυστυχώς δεν συγκρίνονται με αυτούς της Ελλάδας. Ναι. Οπότε είναι. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας συχνά πυκνά επισκέπτονται και την Κρήτη. Ναι. Είναι στο χάρτη των διακοπών, γιατί έχουμε βρεθεί πολλές φορές στα συνεργεία της Crete TV στο αεροδρόμιο να καταγράφουμε τις πτήσεις αυτών των εντυπωσιακών αεροσκαφών που προσεγγίζουν τον Νίκο Καζαντζάκης. Έχετε έρθει στην Κρήτη με την οικογένεια, την βασιλική από τη Σαουδική Αραβία? Ναι, έχω έρθει. Είχαμε πάει στη Μύκονο συγκεκριμένα. Και μετά από αυτό τον προορισμό με ρωτούσαν ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός τους για να πάνε διακοπές. Φυσικά εκεί τους πρότεινα ξανά την Κρήτη και μου είπαν ότι σίγουρα θα ξαναέρθουν στην Κρήτη γιατί έχουν ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, γνωρίζουν ότι είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και ιδιαίτερη εντύπωση τους έχει κάνει το φαγητό. Άρα είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνετε, κύριε Κατσοκρεσάκη. Ουσιαστικά οθήσατε τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας να επισκεφτεί την Κρήτη και από εκεί να ξεκινήσει διαρκώς σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα μέλη της να επισκέπτονται το νησί. Κλείνοντας, θα σας θέσω ένα δίλημα. Γνωρίζω ότι σε 6 μήνες θα πάρετε το δίπλωμα πιλότου. Αν λοιπόν έρθει μια ελληνική αεροπορική εταιρεία και σας πει, εγώ κύριε Κατσοκρεσάκη, σας θέλω χειριστή ενός Airbus A320. Θα αφήσετε το πλήρωμα της βασιλικής οικογένειας για να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Θεωρώ πως αρχικά θα πρέπει να δεχτώ την όποια πρόταση μου γίνει, γιατί καθώς δεν θα έχω προϋπηρεσία, θα πρέπει να ξεκινήσω να κάνω το πρώτο μου βήμα, αλλά σίγουρα θα έχω στόχο μου να επιστρέψω στη βασιλική οικογένεια σαν πιλότος. Μάλιστα. Εμείς σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Ευχαριστώ και χαιρόμαστε πολύ που οθείτε γαλαζοαίματος να επισκέπτονται το νησί μας. Εύχομαι όμορφη παραμονή στον τόπο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης.